Καλημέρα σα. Τι... Καλησπέρα σα. <laughs> Καλό σα απόγευμα. Όπω θέλετε, πάρτε το. Σαν τη Λιόν ξεκίνησε. <laughs> με γέλα στην, uh, στο πρώτο λεπτό. Κωνσταντίνο Τσίψιος και Γιώργο Γκάτος. Και Γιώργος Γκάτος. Ε, σε αυτή τη μαραθώνια έχουμε σήμερα εξαιτία και του φιλικού ε, του Άρη με τον Μέγα Αλέξανδρο Αγία Μαρίνα Βέρεια. Φανελάκι θα φέρω τόσο μαραθώνια <laughs> που είναι. Σιγά. Ε, <laughs> σιγά. Με Νίκο Παπαδόπουλο μαζί μα ε, αργότερα και για τη μετάδοση του παιχνιδιού. Εδώ στο ραδιοφωνικό All About Arison Air στον Αθλητικό Λίμπερο 107,4. Α, να κάνουμε τέτοια oh, θέση σκηνοθετικά, τι, ρε. Τι, 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 δεν 107,4. <laughs> και να βάζει <laughs> Ε, Όλη η δυσογραφία σχετικά με τα θέματα του Άρη. Θα κάνουμε ένα pre-game, νομίζω, για το φιλικό. Όσο μπορεί να κάνει free pre-game για μια φιλική αναμέτρηση κόντρα σε μια τοπική ομάδα. Έτσι. Εντάξει, είναι πιο πώς πολύ σεμούδια, μεθαστά. Μέγα Αλέξανδρο Αγίε Μαρδίνα όχι ναό Νομίζω όχι ναό Τα μισά που έχουν βάλει ξέρω τι Δεν είναι. Δεν εύκολα, εύκολα. Έχω δει πάνω από τρία θέματα ναύσας Αυτά... Και όχι μόνο σε εμά, ξέρει παντού, παντού. Αυτά είναι καλό να συμβαίνουν. Παντού. Μέγα αλέκτονο Αγίε Μαρίνε λέει εδώ τώρα. Από εκεί πέρα. Πολύ βολικό αυτό το μεταξύ που το κάναμε, που, που φύγαμε πολύ. Γιατί υπάρχει αυτό το 50-50. Τελικά δεν, είναι, δεν, θα, δεν, βάλαμε καμία πόλη και είμαστε καλυμμένοι. Αγία Μαρίνας μια χαρά. Τι λάθο. Εδώ ναι. η ίδια η Αγία Μαρίνα που ανακοίνωσε το φιλικό δεν γράφει. Πού έδρευε η πόλη. Δεν γράφει. Στο δημοτικό, στο λέει στάδιο τη Νάουσα ε, ο Μέγα Αλέξανδρο Αγία Μαρίνα. Άρα Νάουσα. Ε, τι σχέση έχει αυτό. Και με το Μασιαδικό θα παίξουμε. Κάτσε ρε φιλέ. Θα μου πει Νάουσα είναι το, το, το... Τέλο πάντων. Τέλο πάντων. Έλα, τώρα, εκεί θα κολλήσουμε. Ε, στέλνετε τα μηνύματά σα γράφοντα FM, αφήνοντα κενό Κα... ε, το, το τι θέλετε να στείλετε και στο 222, oh. τα στέλνετε. Στέλνε, στέλνε, ναι. στέλνε. Εδώ yeah. θα έχουμε και Νίκο αργότερα. Ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, ό,τι θέλετε να προσθέσετε σε μια δραστήρια περίοδο mm. για τον ε, ποδοσφαιρικό άδειο. Γιατί στο μπάσκετ τα πράγματα δεν έχουν ιδιαίτερα μεγάλη κινητικότητα. Πέρα από τα διαρκέ που βγήκανε με το που yeah. βγήκαμε χθε και θα τα αναφέρουμε και αργότερα ε, από εκεί και πέρα. Με τα γραφικά, είμαστε εν αναμονή του Λόπε, εν αναμονή τη ανακο... επίσημη ανακοίνωση του Μπρούνο Γκάμα και τη ε, μεταφορά στο 3-5 πηγάδι γιατί κατά τη διάρκεια τη χρυσή ημέρα τελικά δεν ανέβηκε. Ε, οι οποίοι συζητήσει, α πούμε, έγιναν στο κλειδά τη Βικελίδη και εκεί βγήκε η φωτογραφία με ε, την Παϊάδη να αναφέρει στο σχόλιο τη ότι δεν χρειάστηκαν πάνω από 5 λεπτά για να συμφωνήσουν γιατί η καρδιά του πηγαίνει για τι δύο και χαμογελάστορα και ετοιμάζει μάζει κάτι. Ναι, να τι έγινε. έγινε. Του κάνω εγώ τώρα το, oh. το oh. ρεπορτάζ. Oh. 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 Ήταν να πάει να ανέβει. Πάει, ξέρω εγώ, πέντε λεπτά με το Θόδωρο Καρυπίδη. Άντε, άντε, Μπρουνό. Πάμε τώρα πάνω στο βουνό. Κάτσε, ρε πρόεδρε, να ετοιμαστώ. Πάνε εσύ, δες και την προπόνηση σήμερα και θα έρθω εγώ. Θα λέγαμε... Να ετοιμάσω τα πράγματα. Εντάξει, τώρα και Τετάρτη βράδυ ήδη χθε. Λέει, Μπρουνό, να δω λίγο και μια μέρη, Γιατί ναι. αυτή τη στη στην είχε κάνει νομίζω να το <laughs> Καλό χρυσό, ξέρει, εγώ τον έχω που λένε τον Bruno Gamma. Αυτή είναι. Είναι ίσω αγαπημένο μου μαζί με Ματέο την τελευταία διετία. Αλλά ρε Bruno Gamma, τι μπουλούσε να αυτήν την αγορά. Θα το είπε πρόεδρε. Σα, σαν φύλαρχο ήταν. Θα το είπε πρόεδρε ανέβαση και επειδή θα καθυστέρησε μια μέρα θα βάλει ένα κολλάκι παραπάνω με στη χρονιά. Ναι. Σε μπερδεύω. Ποια, ποια ομάδα φοράει τέτοια χρώμα, η Φλαμέγκο, ποια, φοράει η Φλουμινέσαι. Κάτι δεν είναι κάτι. Ναι, μια Ναι, αυτό εκεί πάντα πέμπει. να είναι ένα πρόεδρο που μπορεί κάτι Μήνυμα, μήνυμα. Ε, και συμφωνώ και με αυτό που έγραψε. Ε, ότι. Να είσαι καλά Ότι. Καλό το κόλπο αυτό με το, με το Ματέο έτσι να πλανάται από πάνω και, γύρω, και, και από κάτω ε, υποχόνδρια και υποδόρια να γίνεται η όλη δουλίτσα με τι με τις κινήσει. Είδε μπαμ, μπαμ, σε πόσο καιρό γίνανε οι μεταγραφέ. Σε, σε, λιγότερο από σε, δύο εβδομάδε. Ναι, ναι. Εγώ έτσι το έχω, το έχω εκλάβει αυτό. Δηλαδή υπήρχε ένα όνομα όπω αυτό του Ματέο Γκαρσία από την πολύ αρχή Mm. τη μεταγραφική περίοδου. Κάπου ε, τέλη Ιουνίου θα λέγαμε. Αν και είχαν διακοπεί και μέσα χρονιά και τα λοιπά, αλλά όλε είχε τα, yeah. τα, τα κασικά ζητήματα με τη FIFA. Yeah. Και, και μετά το match με, τη, yeah. με την AEC. Yeah. Ήταν, ήταν αυτό εδώ πέρα, ναι. Yeah. Ε, συζήτησε, ήταν ο manager του εδώ πέρα. Ε, ο ίδιο έψαχνε σπίτι. Υπήρχε επικοινωνία του Νίκου και του Αλαμπαουτάρη με τον ε, Αλεχάνδρου Ντεμπαρτόλ, τον manager του, ο οποίο έλεγε ότι ο παίχτη έχει συμφωνήσει πούμε, με τον Άρη, τα έχει βρει όλα. Από τη στιγμή που μάλιστα που ο ερυθρό δεν την υπολόγιζε mm. και δεν την υπολογίζει ακόμα ούτε σε πρωτάθλημα ούτε σε Ευρώπη. σημαίνει mm. εκτό από όλε τι λίστε. Και ξαφνικά εγώ θα πω ότι. Όχι ξαφνικά. Με μεθοδικότητα θα πω εγώ ότι. Ε, ε, δουλεύτηκε ένα μεταγραφικό σχεδιασμό. Ο οποίο ενίσχυσε τον Άρη αυτόματα και ταχύτατα μέσα σε δύο εβδομάδε. Mm. Και εκ πρώτη όψεω. Δεν δείχνει να είναι παίχτη από το Πανέρι από εδώ και από εκεί. Όχι, Φαίνεται όχι. ότι είναι αρκετά ποιοτικέ επιλογέ. Πάντα εκτό τη όψεω. Το τι έχουμε δει στι προηγούμενε ομάδε του, από τα στατιστικά του και το πώ ε, ξέρεις, έχουμε μάθει και 5-10 πράγματα για αυτού. Ναι. από, αυτή την άποψη, εγώ θα, θα το πω. Γιατί υπάρχουν, μπα... υπάρχουν πολλές λύσεις πολλέ λύσει σε κάθε θέση. Νομίζω πλέον ο Άρης είναι σχεδόν πλήρη και θα κάνει και κάποιε κινήσει που θα ανεβάσουν ακόμη περισσότερο το επίπεδο. Και εν τω μεταξύ, τώρα που είπε στο, τον Παρτόλο, εγώ στην αρχή όταν έκλεισε ο λέω τι πήραμε το, το, το manager του Ματέο, πήραμε τα παίξι. Τόσο νέο είναι, τι είναι. Τι... Εντάξει, παιδιά, βάλετε και ξεχωριστό όνομα. Όλοι τα ίδια και τα ίδια. Εντάξει, είπαμε τα γραφείο σχεδιασμού, αλλά μην παίρνουμε και manager. <laughs> ναι, όχι, όχι. Δηλαδή, δηλαδή, okay. Δεν σου βγαίνει και manager. Ναι, ναι, Δεν δε, δε θα μα, ναι. Γιατί οι manager μετά φέρνουν καλά, τι και πάλι λέγοντα, θα λέγαμε. είναι, νομίζω ένα μεταγραφικό <laughs> σχεδιασμό για <χωρή> τον <χω Άρη τόσο μεθοδικά και με τέτοια ακρίβεια σε κάθε θέση που εγώ δεν θυμάμαι πρόσφατα πρόσφατα να έχει γίνει. Και, δηλαδή, και όμω, θα σου πω. Με, με, με Ο, Όχι, μιλάμε για άλλο επίπεδο. Δεν θα σου πάω τόσο πίσω. Θα σε πάω πιο πίσω. Όχι, θα σε πάω. Άλλη, άλλη φάση εντελώ. Ναι. Θα σε πάω το 2017. Α, στην άνοδο. Στην άνοδο με μυροφορίδι. Καλά, εντάξει, τώρα λέμε για. Ναι, ναι για, εντάξει. Για ναι, θέλω να σου πω για το πιο πρόσφατο που έχω στο μυαλό μου. Ναι. Είναι με μυροφορίδι πριν τρία χρόνια που όταν ανέβηκε ο Άρης στο βουνό είχε ένα 85-90% yeah. θυμάσαι ότι σκάγανε 5-5 μεταγραφές εκείνο το διάστημα ανακοινώθηκε όλη η ομάδα πήγε στο βουνό δουλεύτηκε και ανέβηκε αυτό. όχι. Ε, εγώ εννοώ... σε επίπεδο αλφα εθνικής όχι όχι ούτε αυτό, αυτό, ούτε αυτό ε, ε, έτσι έχει ξανακάνει και άλλες κινήσεις τέτοιες ο Άρης αν θυμάσαι και με α, την, τη, χρονιά που ξοδεύτηκαν και τα πολλά λεφτά με, με Αμπρέου και λοιπά απλά τότε πε, ε, είχε αποκτήσει παίκτες οι οποίοι ήταν πιο πολύ ονόματα <laughs> δηλαδή και κάτι. Πώ του λέγανε εκείνο που είχε έρθει από την. Uh, uh, Ο, 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 Ο Γκρασιάν. Ναι, αυτόν να, αυτό να έχω στο μυαλό μου. Δηλαδή παίχτε τύπου Γκρασιάν που ερχόντουσαν και έλεγε, πω πω Κοιτά βιογραφικό που έχει και δεν παίξανε. Δηλαδή οριακά παίξανε. Ε, σε αυτή τη φάση και τι μεταγραφέ που έχουν γίνει. Είναι <laughs> η χρονιά σαν έλλη Γιάχητ φέτο για, για τον Άρη. Αυτή τη στιγμή στο Ρόστρα και τα λοιπά τη δεν φαίνεται με παίχτη και μεταγραφή που να ήρθε που είναι το τελευταίο συμβόλαιο. Ναι, καλό αυτό. Υπάρχουν παίχτε, α πούμε, όπω ο, ο Ματίγια και ο Γκάμα που είναι 32-33 χρονών, mm. αλλά και πάλι δεν δουλεύει το τελευταίο συμβόλαιο. Επίση, αυτοί τώρα που ήρθαν, για παράδειγμα, ο Ντάτκοβιτ που είναι 27, ο Μάντσο mm. που είναι 25, ο Τζέγκο που είναι 28, δεν σου καμία περίπτωση ότι είναι τελευταίο συμβόλαιο. Μάλιστα, λε ότι έχουν αυτή τη στιγμή μια εμπειρία χ, η οποία αν τη δουλέψουν και τα λοιπά, μπορεί να βρουν το, ξέρεις, αυτό το, το μεγάλο συμβόλαιο, θα λέγαμε και τα λοιπά, και βοηθώντα και τον αυτό και δουν να έρθει, παράλληλα. Ξέρεις, θυμίζει λίγο χρονιά να αυτή. Καμέλ Μεριέμ. Δηλαδή δεν παίρνει δεν παίρνεις παίκτες δηλαδή, που είναι φαντεζοί και ξέρω εγώ ονόματα. Παίρνεις, παίρνεις παίκτες που θα κάνουν τη δουλειά, που θα σου παίξουν σε δύο-τρεις θέσεις και θα κάνουν και κάποια πιο αθόρυβη δουλειά μέσα στο κήπεδο. Παίρνεις, και έχεις βέβαια. Και, γι' αυτό λέω καλώς, ότι δεν έχω ξαναδεί το κήπεδο και έχεις και τα ονόματα. Δηλαδή κράτησες γκάμα, κράτησες ματίγια, κράτησες κουέστα, αυτούς που ήθελες και αυτό να, κάνω, ένα, γρήγορο σχόλιο εδώ πέρα. Γιατί ναι, αποδείχτηκε ότι ο Άρη, αυτό που ήθελε να του κρατήσει, του κάρτσε. Αυτοί ουσιαστικά κάρτσε αυτού που έδειξαν σεβασμό, έτσι. Θα λέγαμε αυτού που έδειξαν σεβασμό στα playoff και για παράδειγμα δεν φύγανε, ε, ξέρω εγώ, Παρασκευή και την Δευτέρα κάνανε προσφυγή για τα λεφτά έτσι, που, που είχαν να πάρουν από τον Άρη. Όπω επίση ότι φαίνεται ότι το budget δεν πέφτει και το επίπεδο παραμένει το ίδιο, ίσω καλύτερο, θα λέγαμε. Γιατί πλέον, αν κάτσει και σκεγγραφεί το τι έχει γίνει, μιλάμε για ποδοσφαιριστέ σε κάθε θέση. Και μάλιστα mm. είναι αρκετοί διπλωθεσίτε που μπορούν να παίξουν και όχι κατά ανάγκη διπλωθεσίτε. Δηλαδή, mm. για παράδειγμα. Αν με το καλό έρθει είχα αντισαφή Καλά, γιατί μιλάμε για. Ε, αν με το καλό έρθει είχα αντισαφή Ελβετικό σου για. εντάξει, α... Μπορεί να, mm. να το είτε, είτε για για χαφ. Χωρί να το σκεφτεί. Ο χαντζεφτής μου μπορεί να παίξει κάποιε θέσει. Έχει το ροζ δυνάμει το ίδιο πράγμα. Mm. Έχει ο Σάκη που κι αυτό είναι κάτι παρόμοιο και με Χάφ και, και Μπακ και τα λοιπά. Γενικότερα θέλω να σου πω ότι είναι ένα μεταγραφικό σχεδιασμό που είναι πολυεπίπεδο. Στα, στα χαρτιά πάντα. Ε, Δίνει ε, υψηλέ απαιτήσει. Δίνει δικαίωμα για υψηλέ απαιτήσει. Disclaimer πάντα Τι? στα χαρτιά. Καλά, ναι, στα χαρτιά. Δεν, δεν τα έχουμε, δεν έχουμε δει. Να ξεκινήσουν και να μην έχουν όρεξη να παίξουν. Επίση ε, θέλω να πω για για τις κινήσεις ε, ότι εγώ δεν είμαι και τόσο φαν το 100% όποιον θέλει ο Άρης τον παίρνει και όποιον θέλει τον κρατάει εντάξει ας μην κρατήσει και κάποιον που να, θε, θες δηλαδή ας σου φύγει. δεν είναι αποτυχία ο γιατί είναι διαπραγματεύσει. γιατί το ακούω που λέγεται ότι όποιον θέλει ο Άρης τον κρατάει και αυτά εντάξει και να φύγει κάποιο. Οκ, okay, είναι αγορά. Είναι χρήματα. Είναι το τι χρήματα είσαι διατεθειμένο να δαπανίσει. Άμα η διαφορά είναι στο πεντάρικο και δεν θέλει να τα δώσει, okay, οκ, καλό να πάει παίξει. Μπορεί να τον θέσει. Τι να κάνουμε τώρα δεν θα υπερβείς τώρα το, το σχεδιασμό σου για να κρατήσει κάποιον που τον θες πάρα πολύ. Εντάξει. Απλά για ακόμα μία φορά αποδείχθηκε ότι όσοι ασχολήθηκαν και επένδυσαν πάνω σε αυτήν την καταστροφολογία mm. από Ιούνιο και μετά το και του, του ότι ο Άρης δεν μπορεί να κρατήσει παίχτες και τα λοιπά, θα κάνει τα γραφέ, τι γίνεται με αυτήν την ομάδα και τα λοιπά. Πάλι για ακόμα μία φορά νομίζω ότι δεν επιβεβαιώθηκαν mm. και ουσιαστικά ξέρω εγώ και ο κόσμος του Άρη πλέον αρχίζει και καταλαβαίνει πώς και τι γράφεται, έτσι. Γιατί. Όχι, όχι, όχι σε καμία περίπτωση. <laughs> δεν δε, δε θα το πάω καθόλου γιατί δεν υπάρχει mm. περίπτωση να το πάω εκεί. Απλά θέλω να σου πω ότι. Ε, ε, Του αφήσανε χρόνο πάρα πολύ. Και, το, και στο Χαριστέ και στο Καρυπίδη. Mm. Έγινε ένα σχεδιασμό. Αυτό ο σχεδιασμό υλοποιήθηκε άμεσα. Γιατί είπε ο, ο Άγγελο Χαριστέ. Θέλει ένα, ένα ρόστρο 22 με 24 παδοσφαιριστέ που θα έχουν όλη την ευκαιρία να αναγνωριστούν ταυτόχρονα. Δηλαδή mm. δεν θα κάνουν εκπτώσεις στην ποιότητα. Και ταυτόχρονα θα είναι ε, καλυμμένο σε αρκετέ θέσει. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι τα βασικά σου γρανάζια, λιθαράκια, πώ θα να τα βάλει, δεν ξέρω. Ονομα... Ε, ονομάζεται τα όπω θέλει. Είναι στο ΒΕΔΜΙΟ ή ε, οδεύουν αυτή τη στιγμή για την προετοιμασία του Άρη. Και έχουν κοντά στον ένα μήνα να, να δουλευτούν. Πλέον νομίζω ότι έχει φύγει το σκέλο και από τη διοίκηση και πάει λίγο στο, στο αγωνιστικό, στο Μιχάη Που πλέον. Yeah. Ε, αναλαμβάνει να φτιάξει αυτήν αυτή την ομάδα σχετικά από το μηδέν έτσι, μέχρι να γίνουν οι χημίε και οι μεταξύ των ποδοσφαιριστών. Έτσι, όλο αυτό το κομμάτι, όλο αυτό το σκέλο. Κοίτα, και επειδή ο εχθρό του καλού είναι το καλύτερο, και πάλι πάντα εγώ θέλω να είμαι. Όχι άπληστο, αλλά θέλω λίγο να κάνω και το δικηγόρο διαβόλου. Και αν η ελληνική πολιτεία είχε μεριμνήσει και είχε λυθεί το θέμα του μπαν, όχι με τον τρόπο που λύθηκε τελικώ. Αν είχε βοηθήσει λίγο τον Άρη κάπω και είχε βρεθεί μια λύση και δεν είχαν χαθεί χαρτιά κλπ. Ο Άριστα είχε πάρει τους παίκτε του οποίου είχε στο στόχαστρο από την καραντίνα και έπειτα. Κάποιοι σίγουρα χάθηκαν. Ναι, okay. ναι, Τώρα βέβαια θα κρυθεί στο χορτάρι αν αυτοί που ήρθαν στη θέση του είναι, είναι επαρκώ αποκτούμενοι και είναι και πιο καλοί από, από του ίδιου. Ναι, αυτό δεν το ξέρει. Κανεί δεν έχει πολλά συμβόλαια με την επιτυχία. Απλά ειδικά και φέτο, α πούμε, πάλι προσπαθεί να, να το ρίσκο. Έτσι, ό, έτσι δουλεύουν όλε ναι, οι επιχειρήσει. Ναι. με το... Προσπαθούν να έχουν το λιγότερο δυνατό ρίσκο σε αυτό το εγχείρημα που κάνουν. Mm. Και ειδικά αυτή που είναι πάλι μια περίοδο χρονιά. Με, με τον Κορονοϊό και τα όσα έχουν συμβεί. Που οι ομάδε είναι και λίγο πιο μαζεμένε. Δεν ανοίγονται τόσο εύκολα. Πάνε σε ξεκινήσει λίγο πιο δοκιμασμένε. μια εμπειρία κτλ. Και, mm. ε, και βλέπει ότι από εμπειρία αυτή τη στιγμή το ρόστερ τη σφίζει, θα λέγαμε. Ναι, εγώ το λέω πιο πολύ για το ότι η ομάδα βασίστηκε σε ένα σχεδιασμό και έτσι κινείται. Και ο σχεδιασμό. Για μένα, μετράει μια επιτυχία γύρω στο 90% ο σχεδιασμό, η οποία θα ήταν στο 100% αν είχε λυθεί το θέμα του μπαν πιο γρήγορα από του άλλου παράγοντε, του εξωγενεί. Δηλαδή, αν είχε πάρει ο χαριστέ αυτού που 100% ήθελα από την αρχή. Ναι, Ωραία. Πάντα, Αυτό. Ό, όταν κάνει, α πούμε, το παιδί μου, μια λίστα, που αυτή η λίστα με τι. Ε... Με τι μεταγραφέ και τα λοιπά. Ε, δεν εσύ... έγινε Ιούνιο, ούτε... α πούμε έτσι. Ούτε φούγαμε, αυτό έγινε. Αυτό, είναι... αυτό θέλω. Δηλαδή... Μάρτιο, Απρίλιο. <laughs> αυτό, α πούμε, μπορεί να πιστεύει ο κόσμο ότι αυτά γίνονται αυτή τη στιγμή. Δεν είναι πράγματα <σχεσίλισμα> που δουλεύουν όλη τη χρονιά. Πόσο μάλιστα κάποιε περιπτώσει, σαν του Λόπεζε και τα λοιπά, και του <σχεσίλισμα> Αντίκου, α <ας> πούμε. Του Αντίκου, δουλεύετε εδώ και. Είναι. και το συζητούσα με τον Νίκο αυτό τι προάλλε, είναι μια λίστα περίπου το 2018. Από την άνοδο τη ομάδα τη Super League την πρώτη χρονιά εκεί πέρα που έκανε την πρώτη έντονη ενίσχυση. Υπήρχε μια γκάμα από και τα λοιπά. Τι γκάμα. Έκανε το... τη σύνδεση εδώ πέρα. Ε, <συσχύ> Αυτέ τι σχολίε και είπαν Να, <συσχύ> βάλω, εγώ, στο δινή, κουλ. να <συσχύ> βάλω στο γκολ. Να βάλω τον κουλ, ναι. <συσχύ> ε, ε, ε Υπάρχει μια, μια λίστα κρίση ποδοσφαιριστών που αυτή ανανεώνονται κάθε χρόνο, έτσι προσθέτουν, αφαιρούνται κόσμο. Ε, και πόσο μάλιστα όταν οι άνθρωποι του Άρη είχαν έτοιμη άλλη μια λίστα μεταγραφική για τον Ιανουάριο, πριν να ανακοινωθούν τα μπαν, και αυτή η λίστα ουσιαστικά. Δεν κυριευρεύτηκε. Ναι, στο συρτάρι, στο καλάθι με τα σκουπίδια. Τελείωσε mm. και αυτό. Γιατί ο άδειο θα έφερε να σου πει αριστερό μπακ, δεξιμπάκ για παράδειγμα, ενίσχυση επιθετικού κτλ. Και, και σε κάποιε θέσει που ήταν βασικέ με, με βάση το πώ κυλίσε η περσίνη χρονιά και το που ήθελε ενίσχυση. Όπω υπήρχε μια λίστα που την οποία τη Σταύρωσαν και την έβαλαν σε ένα συρτάρι και είπαν να μην χρειαστεί να σε δούμε, όπου δεν θα είχε γίνει άρση του μπαν. Εντάξει, ναι, και ναι. αυτό υπήρχε, αλλά νομίζω ότι μετά από ένα χρονικό σημείο και έπειτα. Ε, και μετά τι δηλώσει του Καρυπίδη ότι το, πήρε, ότι το παίρνει πάνω του, δύσκολα θα άνοιγε εκείνο το σιρτάρι για να βγει αυτή η λίστα. Ε, ναι, εντάξει. <ναλίσιο> ειδικά, από <τη> <ναλίσιο> <regarder>. <ναλίσιο> <laughs> ειδικά, ειδικά από τη στιγμή. ειδικά, που ξέρει ότι να κάνει αυτό, έτσι πάντα θε να προστατεύσει την επένδυσή σου. Γιατί μιλάμε για μια επένδυση. Ε. Γιατί αν, ο, Θεό ο, βρίσκεται στην ομάδα μια πενταετία περίπου, αν δεν κάνω λάθο. Ε, δεν υπήρχε <ναλίσιο> <είπε, blai> περίπτωση να αφήσει μια επένδυση να, <ναλίσιο> να, να πέσει στα βράχια έτσι, και χωρί να έχει κάνει κάτι αυτό. Να έχει αυτό την ευθύνη. Πρέπει να έκλεισε φέτο την πενταετία. Ε, ναι. τόσο είναι. Έχω, έχω την εντύπωση. Άρη ε... Άριστη τι θα κάνουν, ε, Γιώργο Κογκάτο. Τι που. θα γίνει. Άριστη τι... τι θα γίνει. Εδώ βλέπω εδώ βόλο TV, Παναθυλαϊκό TV. Τι γίνεται. Δεν ξέρω, αυτό με προβληματίζει φέτο το. Πού θα βρίσκουμε εδώ τα μάτια για να τα αυτό, κάνουμε τέτοια. Ναι, 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 Εγώ και εμένα με προβλημάτισε αυτό. Έχω... Κάπου είδε το μάτι μου ότι το Παναθυλαϊκό TV, το Πάκου TV κτλ. Θα λέει, στο, στο μπουκέτο του ΟΤΕ. Ναι. Πώ είναι στα, στο εξωτερικό το pay per view το λεγόμενο. Ναι, ναι, ναι. Που απλά θα έχουν τη συχνότητα και θα πρέπει να πληρώσει και να το δει. Τώρα αυτό δεν ξέρω σε ποιο άθλημα κάνει καλό. Γιατί δεν τα δίνει ο λόγο Παναθυνέκο στο Sky. Εντάξει τώρα εσύ. Από κάπου πέραν. Mm. Τι. Είχ, τι έχει εκείνη την του Sky. Τίποτα δεν έχει. Ναι, αλλά από κάπου πρέπει να, να, έχουν τα, τα έσοδα. Τα... Εντάξει τώρα δεν συζητάω για αυτά τα, τα ποσά που έλεγε ο, ο Γιάννη Αλαφούζο το μεσημέρι και με βίσει ένα γέλιο. Πέρα 5,5-6 εκατομμύρια που ζητούσαν σε μια ναι. ομάδα ξέρω, που είναι και εκτό Ευρώπη. Κακά τα ψέματα. Α πούμε, η Παναθηναϊκός είναι εκτό Ευρώπη εδώ και μερικά χρόνια. Ε... Ναι, αλλά πουλάει το. Α, ο Παναθηναϊκός βγήκε τέταρτο. Πουλάει. πουλάει. Και εσύ και λε, τι πουλάει, παιδιά, αφού δεν, δεν παίζει καν Ευρώπη, τι να έχει δηλαδή άλλο. Πουλάει σε αυτού που, που, έχουν χ... τα. χρόνο και όλο που δεν θα έχει θεωρητικά playoff. Που θα παίζει πολλά παραπάνω μάτς με ομάδε οι οποίε θα είναι μικρό επίπεδου και τι να δει ο κόσμο σε αυτούς που έχουν ανοιχτά αυτιά για να, να το, σωστικά, να το χρησιμοποιήσουν και να, το, να κουνήσουν τον δάχτυλο θα λέγαμε. Έτσι. Γιατί τώρα αυτό δεν είναι τυχαίο το timing εδώ των, 7, των ομάδων για τηλεοπτικά. <συσχελίως> και, όπω <συσχελίως> όπως διαρρέεται ρε παιδί μου από εδώ και από εκεί, διαχέεται στην ατμόσφαιρα θα λέγαμε. Δεν παίρνουν λέει ο Ότκολλ ότι θα αρχίσει το πρωτάθλημα. Καλά, αυτό. Όπω είναι προγραμματισμένο εννοείται. Ελλάδα είσαι. Δεν γιατί θα κάνουμε. Γιατί εδώ στο, στο, θέμα του, του μπάσκετ, του εσάκι και κτλ. Mm. Σχεδόν όλοι είναι σίγουροι ότι θα ξεκινήσει Οκτώβριο το πρωτάθλημα. Και μια σειρά από γεγονότα όπω είπαμε χθε που δεν υπάρχει. Ε, Τηλεοπτικό, δεν υπάρχει χορηγό, δεν, 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 δεν. Στο μπάσκετ αυτή τη στιγμή δεν, 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 αυτό. Πώ θα γίνονται τα τεστ για τον κορονοϊό, δεν υπάρχει μέρημνα, ποιο θα τα αναλάβει Και λοιπά Να πούμε ότι μετά το, το επόμενο μήρο θα σχολιάσουμε λίγο και την uh, παρουσία Καρυπίδη και το μήνυμα στου παίκτε και την υπόθεση Κότσαρη που βγήκε έτσι που προέκυψε και πιο ζεστά από χθε το βράδυ, περίπου. Κοίτα, είναι Να, είναι προπόνηση. Ναι, είναι ένα νόημα αν θες να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα του κότσαρι μέχρι να πάμε στο διάλειμμα. Θε, άντε. Ε, ναι, ναι. Το, το θέμα του κότσαρι ναι, ναι, ξέρεις, ε, είναι ένα ε, που απασχολεί τον Άρη ναι, εδώ και τουλάχιστον δύο-τρει εβδομάδε από όσε είμαι σε θέση να γνωρίζω. Mm -hmm. Ο ίδιο αποτελεί ε, ε, μέλο ακόμα του Πανεθνιακού, αν και βρίσκεται σκομμένο του Πογιάτο, ναι. που αυτή είναι μια δεκαδιά, δεκαπενταριά, αν θυμάμαι καλά. Μετά Αρκετή. και, ναι, μετά και τι κινήσει που έχει κάνει ο, ο, ο τεχνικό του Πανεθνιακού και ο Ρόκα που φέρνει, διώχνει παίχνες και φέρνει ιδίω από Ισπανία και τα λοιπά. Ξέρεις ότι έχει αλφαβήτα Ισπανίες και τα λοιπά, φέρνει Ισπανούς γεμίζει ε, το roster θα λέγαμε. Ε, ο ίδιο είναι με του κομμένους, ακόμα εκεί πεταπονείται. Ε, ο Άρης έχει ασχοληθεί με την περίπτωσή του, νομίζω με τον παίχτη τα, έχει βρει κιόλα. Το θέμα είναι πότε και πώς θα μείνει ελεύθερος από τον, τον Υπήρχαν κάποιες, κάποια δεπορτάζ πριν μια εβδομάδα που εκεί που έδειχνε ότι η περίπτωσή του προχωράει ε, σαν να ο Παναθηναϊκός ξέρεις, να, να, είδε το ενδιαφέρον το έντονο να μαζεύτηκε, ναι. και να σου είπε ότι ξέρεις, του στείλ, εντάξει εγώ να αφήσω ελεύθερο αλλά θέλω και ένα ποστό χει με Γιατί αυτή τη στιγμή ο Κωνσταντίνης Κότσαρς είναι 24-25 χρονών. Εγώ θα το δίνω. Δινα... <στοντέρ> θα το Θα, το παραχωρούσα αυτό το ποσοστό. <στοντέρ> Οι συμφωνίες είναι αυτές. Εγώ αν ήμουν τεχνικός ζευγητής και μου αρέσει ο παίκτη γιατί στην Ελλάδα Έναν δεύτερο-τρίτο δερματοφύλακα, δεύτερο, τρίτο δεύτερο, τρίτο δεύτερο, τρίτο, πόσο θα το κρατήσει. Ναι. Δεν, δεν είμαστε τη υπομονή στην Ελλάδα. Ε, 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 πόσοι δερματοφύλακε δεύτερο-τρίτο δεύτερο, τρίτο έχουν περάσει από τον Άρη, Ναι. Ε, έχουν, δηλαδή. έχουν περάσει, δηλαδή. Οπότε ε... ο πρώτο είναι αυτό που μετράει. Ένα δεύτερο να έχει ένα καλό backup για να παίζει τα... το 1 τέταρτο των παιχνιδιών. Και ο τρίτο. Ο τρίτο συνήθω είναι. Τρίτος είναι να... είτε, 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 πολύ, είτε πολύ έμπειρο, πάρα Κάτι. πολύ έμπειρο, είτε πάρα πολύ νεατό. Έτσι. Συνήθω εκεί κυμαίνεται, γιατί είναι ένα άλλο που θε να στοχεύσει. Ναι. Φέτο, εγώ βλέπω μια τετράδα πεντάδα του φλάκων. Με, το με, με αίμα και εκατομμύριο. Ναι, δηλαδή γιατί υπάρχει και για τα τελευταία 24 ώρα τελευταί μια αλλαγή πλέυση στο θέμα του Έμαν. Γιατί αν και προσπάθησαν ξέρω, να τον παραχωρήσουν, να τον δώσουν ανικό κτλ. Βλέπουν ότι δεν κινείται ξέρω, στην αγώνα, παρά την διεθνή ναι. με την Αυστρία κτλ. Και, και προ το παρόν σκέφτονται να παραμείνει στο, στο roster, κάτι που θα αυξήσει και τον αγωνισμό α πούμε με τον mm. Κότσα. μου αρέσει με, νοήμα, δεν ξέρω. Σαν σκέψη, όλο αυτό δεν είναι κακό, γιατί και ο Έμαν είναι 21-22 χρονών. Και είναι και αυτό project. Δηλαδή, μπορεί, μπορεί, μπορεί να κάνει. Μπορεί αυτή τη στιγμή uh, να, είναι, να μην ικανοποιεί και να μην προσφέρει ασφάλεια. Mm -hmm. Αλλά ξέρω εγώ ξέρω πώ θα πάει αυτό το πράγμα. Όχι δηλαδή, μόνο αυτό, βέβαια. Και είναι και, και διεθνή. αυτό που είπε ναι. ότι μπορεί, μπορεί σε σένα να μην κάνει καλέ εμφανίσει ή μπορεί να μην κάνει καν εμφανίσει. Άρα με την εθνική ομάδα να κάνει. Το ξέρει αυτό. Να... αυτό. Αλήθεια, δεν ξέρει πώ να, να, να σου προκύψει ένα ενδιαφέρον α, για τον Έμαν από ομάδα που δεν το πιστεύει και δεν το περιμένει. Γιατί είναι, στο εξωτερικό δουλεύουν και με άλλα κριτήρια και με άλλο σκάουτινγκ σε σχέση με την Ελλάδα. Έχουν καλύτερη υπομονή και κοιτάνε και την επένδυση στου παίκτε. Ε, εντάξει, και, τώρα. Και, και γενικά, αν το δει τώρα σαν εικόνα, α πούμε, με κουέστα βασικό κότσα Ρέμαν να διοικούν τη δεύτερη θέση. Το νερό και διαζύγει που είναι ξέρεις, από την Κ17. Ναι. Αυτέ οι μέρε βρίσκεται πάνω στο βουνό και δοκιμάζεται και υπάρχουν πάρα πολύ καλά σχόλια για αυτόν. Έτσι, του στείλω ότι είναι 17 χρόνια ακόμα. Μπορεί να το υπογράψει να, συμφωνήσει μαζί του για ένα ναι, συμβόλαιο ναι. τάδε χρόνο. Να πάρει και τι ευχαιρίε που θα πάρει στην ΚΑΠΑ 19, φαντάζομαι, Σίγουρα. λόγω και του τη ηλικία του. Έτσι και είναι πολύ καλό να έχει και ένα project σε κάθε θέση πούμε, μελλοντικό κτλ. Αν πιστεύει ότι αυτό όντω αξίζει και δεν το κάνει απλά για να λε ότι ξέρεις, έχουμε και ένα παιδί από τι Ακαδημίε. Το οποίο είναι κακό να το κάνει, α πούμε. Δηλαδή, κα καλό να έχει παιδιά από ακαδημίε, αλλά θυμάστε τώρα, μην, μην πάμε σε εποχέ. Ποιο είναι Ποιο είναι ο Ορτόκρο Νταμαρλή, α πούμε, και ο Μπόμπι Κονομόπουλο και δικά μα παιδιά. Κάτι προ όλα τέτοια. Πονάτε με Μπόμπι Κονομόπουλο. Δεν λέω κάτι για τον Παπνικό γιατί <συσίλια> λέω την <και> τέτοια. Γιατί... Ποιο Δανείλο. Ποιο Δανείλο, ναι. Νομίζω αρχηγό τη Πόρτο πλέον. Κάτι τέτοιο. Και όπω έχει αναφερθεί και τι παίρνουμε εμεί εδώ μέσα από το Λαμπατόρι. Πολύ κοντά στην επιστροφή του σε ένα πολύ πιο διαφορετικό ρόλο, βέβαια. Είναι και ο Γιώργο Καντιμίδη. Και πολύ μέντορα. Είναι αυτό. Κυρίε που λίγο πριν κρεμάσει τα γάντια σου και τα λοιπά, mm. και είναι σαν συντηρητικό σου κριτικό ρε δηλαδή, παιδί μου. Έτσι θα, θα δώσει και μια εμπειρία. Είναι, αυτό είναι μια κίνηση φανερά στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Και κυρίω Αγγλία μεριά. Ο Κατιμήρη συνδυάσε και την παρουσία του σε μια χρονιά που και ο Άρης ήταν υπερπλήρη σε θέσει τερματοφυλάκων. Θυμάσαι με τρει τερματοφύλακε εξαιρετικού και γεμάτη, γεμάτο ρόστερ. Και σε μια, ήταν νομίζω εκείνη η χρονιά, η πιο ηλιόλουστη χρονιά για τον Άρη, ρε παιδί μου, ήταν όλα μια χαρά κυκλίσανε. Ναι. Από την αρχή μέχρι το τέλο ήταν άψογα όλα. Εντάξει, μέχρι, μέχρι Μέχρι εκείνο το παιχνίδι σε, στην Πάτρα με τον Μπενχάκη που. Στην κάθε ευχαριστώ και τελείω. Ναι. Έχει ξεκινήσει διακοπέ ναι, και εξειδηματικέ επόμενε χρονιά, ναι. 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 Δεν, δεν είναι κάτι. Και κάπω έτσι φτάνει σε πεντάδα, θα λέγαμε. Ε, ουσιαστικά έτσι έχει ένα πολύ μεγάλο αριθμό και σε αυτή ναι. τη θέση. Και γενικά έτσι δίνει project, έχει και project, έχει και εμπειρία, έχει και το βασικό σου. Αυτό τα συνδυάζει όλα φέτο. Τι κάπως είναι, και φαίνεται και ότι είσαι ισοδοποιημένο. Και έτσι όταν λέμε για τερματοφύλακα και λέμε και τι υπόλοιπε θέσει έτσι μέσα ομάδα. Και όχι μόνο αυτό, φαίνεται και ότι υπάρχουν και άτομα για να διατηρήσουν αυτή την ισορροπία. Δηλαδή δεν φαίνεται μόνο ότι έτυχε να πάρει παίκτη, φαίνεται ότι έχει και τουλάχιστον τρία με τέσσερα άτομα από πίσω οι οποίοι το έχουν σχεδιάσει όλο αυτό και πηγαίνουν όλα ρολόι. Δεν είναι δηλαδή μόνο ένιγκ, είναι και όλοι οι υπόλοιποι γύρω έτσι. έτσι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το πρώτο μα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε με την τελική ευθεία το pre-game του αγώνα του Άρη, του, του φιλικού αγώνα του πρώτου παιχνιδιού για αυτή την uh, καλοκαιρινή περίοδο, για τη νέα σεζόν με, την, uh, με τον Μέγα Αλέξανδρο Αγία Μαρίνα. τον νέο αυτό που μα βολεύει. Yeah, έτσι, έτσι. Και ερχόμαστε σε λιγάκι. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ε, να απαντήσουμε λίγο στο φίλο που ρώτησε πριν πάμε στον uh, Νίκο. Ε, οι παίκτε του, 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 μεγάλου Αλέξανδρου Αγία Μαρίνα και όλο αυτό το, το μακρινάρι έχουν κάνει τεστ για κορονοϊό. Ναι, και ναι. δώσε μα λίγο μερικέ λεπτομέρειε που μου είπε πριν. Μάλιστα για αυτέ τι εξετάσει και τα λοιπά πλήρωσε και τα λοιπά. Και τις... Γκύθηκε ο Άδη γι' αυτό, mm -hmm. γιατί δεν ήθελε καμία περίπτωση να βάλει σε δίσκο του ποδοσφαίριστε του, του το κινδυνόμενου κτλ ε, έκανε το τεστ, δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα και έτσι ξέρεις είναι πως θα γίνει κανονικά το απόγευμα αυτό φιλικό. Σωστή απορία του φίλου πάντω. Ναι, ναι. Να το, τα να κοιτά και αυτά πλέον. Πλέον έχει μπει και αυτό ζήσου. Ε, ναι, ναι. Μα εδώ κρίνονται το αν θα γίνουν φιλικά μόνο και μόνο από αυτό. Τώρα πώ θα έρθουν ομάδε, τι καραντίνα θα περάσουν μετά, αν θα του φάει χρόνο κλπ. Πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με Νίκο θα δώσουμε την καλησπέρα μα. Γεια σου, Νίκο. Τι γίνεται, παιδιά. Γεια σου, σου Νίκο, τι ησυχία είναι σε πω. καλά. Ναι, πολύ ησυχία έχει δίπλα. Τι έγινε, δεν ήρθαν οι κύριοι συνάδελφοι ακόμα. Καλά, δεν ήρθαμε στον Περναμπέο. Στον πολιτικό γήπεδο του Νάδο, σα είπα. Ότι είσαι σε booth, ξέρω εγώ, ή είσαι εκεί πέρα σε κανέναν δεν το έφυγα. Εγώ είμαι μόνο μου, ναι, ναι. Σε booth είμαι. Σε τέτοια παρχιακά γήπεδα παλιά, υπάρχουν τα μονά booth. Υπάρχουν νιούτοι και διπλά booth. Τα φάγαμε, είναι η αλήθεια του κουτάλιν τα προηγούμενα χρόνια. Και επειδή τα φάγαμε το κουτάλι, γνωρίζουμε επειδή μα ανοίξαν απλά και δεν ήρθε κάποιο άνθρωπο να επιμεληθεί για το ρεύμα κτλ. Ξέρω ότι στο μεγάλο κεντρικό booth, τα έχω μάθει. Έχει έναν πίνακα με του διακόπτε. Πήγα σήκωσα το ρεύμα, έβαλα την παλαντέ, έσαι τα μόνο. Μια γάρα κομπλέ. <laughs> ε, Πέφτει και άμπολε <πολλές> πρόβλημα. <laughs> λοιπόν, ε, εδώ είμαστε στα 25 λεπτά περίπου πριν τη σέντρα <laughs> για το πρώτο φιλικό του Άρη τη φετινή σεζόν, στην πολύ ζεστή νεόσα. Δηλαδή, τώρα για μα, μετά από μια εβδομάδα πάνω στο βουνό, είναι, είναι λίγο τε, τεράστια η αλλαγή όσον αφορά τι θερμοκρασίε. Αντιλα, αντιληφθήκαμε αυτό το οποίο ζείτε και εσεί, είναι η αλήθεια. Το προηγούμενο διάστημα έχει αρκετή ε, ζέστη. Εγώ απορρόπω και το φιλικό δεν έγινε λίγο πιο αργά, δηλαδή αποφύγουν λίγο και την ζέστη υπόδοση. Ήδη οι δύο ομάδε κάνουν την προθέμανσή του. Για τον Άρα, η εντεκάδα θα είναι σχεδόν ίδια με αυτή που χρησιμοποίησε ο Ένιγκ σε ένα διπλό που έκανε την περασμένη Κυριακή πάνω στο βουνό. Με μία διαφοροποίηση, αντί του Δελυζή στο κέντρο τη άμυνα, θα είναι ο Τόνι Ντάτκοβιτ δίπλα στον Ελίντζεϊ Ρόου, με τον Σάκιτ και τον Γκάνε να είναι η πλάγη, η μπακ δεξιά και αριστερά αντίστοιχα, τον Χουλιάν Κουέστα, εννοείται φυσικά στο τέρμα. Ο Χαβιέ Ματίγια, αν δούμε 4-3-3, πιθανότατα αυτό θα είναι μονό χάφ μπροστά από του δύο κεντρικού αντικού. Σε ρόλο εσωτερικών μέσων, ο Τζέγκο δεξιά, ο Σάσα αριστερά. Ο Μαντσίνη με το Φετφατζίδη θα καλύψουν τι πλευρέ. Και ο Δημήτρη Μάνο θα είναι στην κορυφή τη επίθεση. Αν δούμε 4-3-3, επαναλαμβάνω έτσι. Αυτή θα είναι η δεκάδα πάντω τώρα. Αυτά είναι τα πρόσωπα Ό,τι καλύτερο έχει ο Ένινγκ αυτή τη στιγμή στη διάθεσή του το ρίχνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και φυσικά στην πορεία του αγώνα είναι ότι θα χρησιμοποιήσει σταδιακά όλου του ποδοσφαιριστέ όπω τον Μπερτόλιο, όπω τον Μαρτίνε, όπω τον Δελιζίστη, όπω και του μικρού βέβαια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αποστολή, τον Μαρμαρίδη, τον Σεγγέργη, τον Μπαγκαλιάνη, τον Μπακούτσι εννοείται και ούτω καθεξή σε ένα φιλικό που όπω λέγαμε και τι προηγούμενε μέρε εξυπηρετεί περισσότερο την ανάγκη των παιχτών να μπουν σε ρυθμού αγωνιστική δράση, να ε, κλείσει έτσι αυτή η παρένθεση έστω και για 90 λεπτά των συνεχόμενων καθημερινών διπλών έντονων προπονήσεων απέναντι σε έναν άντιπαλο πολύ χαμηλή δυναμικότητα φυσικά όπω ο Μέγα Αλέξανδρο Αγία Μαρίνα που ευτυχώ ήταν ο Γκάτο και μα άνοιξε τα μάτια με το όνομά του με το όνομα τη γιατί λέγαμε Αγία Μαρίνα να τόση ε, και βέρια. Ε, <laughs> αυτή ήταν, όχι, αυτή ήταν και η ενημέρωση. Η ονομασία που έδωσε η ΠΑΕ στην ομάδα του Ισουάρη σήμερα. Μικρή διαφορά, βέβαια, έχει. Αυτό είναι ένα φιλικό που ο αντίπαλο δεν επιλέχθηκε τυχαία. Να ξεμουδιάσουν λίγο οι παίχτε, να πάρουν και λίγο ψυχολογία. Αν ο Άρη πιάσει καλή απόδοση και έχουμε ένα μεγάλο كان 7-8-0. Αλλά α μην ανοιγόμαστε, θα δούμε. Τώρα μην περιμένετε δεκάδε αυτή τη στιγμή, Αγία Μαρίνα. Εσύ δεν ξέρω πώ θα την παλέξετε. Με το 9 δίνει το 7 και τέτοια. Θα δούμε για την ώρα. Πώ θα γίνει, ναι, εντάξει. Ε, θα εντάξει, πιστεύω θα την έχουμε μέχρι τι 6. Έχει έτσι όσο έχουν και υπεύθυνο τύπο. Κανονικά είναι οργανωμένη ομάδα. Ερώτα εκεί, πε τον να τρια νόματα να τα τεντώσει, να του βάλει παντού σε όλο το γήπεδο. Επειδή εγώ είμαι και οι υπόλοιποι συνάδελφοι είναι κάτω, θα μου στείλει κάτι να την κάδε κάποια φάση. Ε, ή θα πάω να την πάρω εγώ, θα δούμε τώρα. Ε, για να δούμε πώ θα παίξουν και οι αντίπαλοι του Άρη ε, στο πιο δυνατό του τεστ φυσικά εννοείται ε, στο πλαίσιο τη προετοιμασία του. Ε, με λίγου φίλου του Άρη να τους βλέπω του βλέπω περιμετρικά του γήπεδου. Να σα πω την αλήθεια. Ε, εντάξει, τώρα δεν ξέρω πώ το βλέπω το γήπεδο πού θα καβατζωθούν. Να το πω έτσι λίγο λαϊκά για να δουν το παιχνίδι. Γύρω-γύρω το κόβω λίγο δύσκολο. Εδώ που τα λέμε. Αν δεν είναι ένα μπαλκόν, δεν έχει ύψο Μαρία, όχι τίποτα. Εδώ λάσσε ένα τη δικιά μου πλευρά έχει πολυκατοικίε γύρω-γύρω. δηλαδή το δηλαδή, μεθύ κάτι πολυκατοικίε που το γήπεδο είναι πιάτο. Δεν χρειάζεται να πάρει ούτε στήριο ούτε διαρκέ ποτέ. Yeah. και βλέπει ναι, τα πάντα. Να είναι κλασικό ε, γήπεδο εντό πόλη. Mm. Ε, Κοίτα, μην άμα ακούσει τίποτα ε, ήχου πάνω από το μπουθ, άμα ακού <laughs> πάνω από το μπουθ θα έχει κόσμο να ξέρει. <laughs> ε, όχι εντάξει, εγώ εδώ που είμαι δεν, δεν έχω θέμα. Mm. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Ε, τώρα βλέπω του παίκτε να μαζεύονται, να πίνουν έτσι λίγε βουλιέ νερό λίγο πριν ολοκληρώσουν την προθερμασία του, έχει αρκετή ζέστη. είναι η αλήθεια. Καμία σχέση με τι καιρικέ συνδικέ που συναντούσαμε πάνω στο βουνό και yeah. την τελευταία εβδομάδα και στην συνεχή να συναντάμε εννοείται από το βράδυ που θα επιστρέψουμε. Πάντω, ε, Νίκο, αυτό που είπε, ναι. εδώ δεν είχε το ζέστη. Γιατί το μελέτησε λίγο, δεν mm. είχε το ζέστη, Μην νομίζει. <laughs> δεν ε, υποφέρουμε. Είναι ένα απότομα επειδή. Καλά, ναι. ήμασταν ναι. πάνω στη στερεοσά. Τεράστιο, τεράστιο. Ίσ, ίσ, σω παίζει και αυτό το ρόλο. Ε, εντάξει, αλλά έχει, έχει. Ε, εντάξει, είναι και η ώρα τέτοια. Ε, εδώ που τα ε, λέω που παίρνει λίγο. Αυτό που με καίει εμένα είναι αν ανέβηκε ο γκάμα και είναι κάπου εκεί γύρω αυτή τη στιγμή. Όχι, η ενημέρωση που έχω είναι όχι, μέχρι στιγμή δεν είναι εδώ. Δεν ξέρω αν θα έρθει το βράδυ κατευθείαν στο Βέρμιο, αν θα έρθει αύριο το πρωί. Αλλά το μεσημέρι δεν είχε ξεκινήσει ακόμα, τουλάχιστον αυτό ξέρω εγώ για να ανέβει. Mm -hmm. Τώρα, αν θα εμφανιστεί σε κάποια φάση στην ώρα του φιλικού, οκ. Μα τα συνηθίζουν αυτά. Και φαντάζομαι ότι μαζί με την ομάδα είναι και ο Άγγλο Χαριστέα και ο Θεό Καρυπίδη. Κοιτάξτε, εγώ όσο ήμουν κάτω, ο Καρυπίδη δεν είχε έρθει ακόμα. Ο Χαριστέα είναι εδώ. Ε, μαζί με τους, ήταν πάνω στα, ε, στα επίσημα, στο πούμε έτσι, του γηπέδου. Μαζί με τον ε, Τόλιο Ντερζή, τον Μίκα Ελένη και τον Γιώργο Τουγκερίδη, τον, τον υπεύθυνο τμήμα του Σκάουτινγκ. Δεν τον ε, είδα ακόμα τον Καρυπίδη, λέω και θα φαντάζομαι, αφού ήταν ε, εδώ πέρα κιόλα, ήταν από χθε το βράδυ στο Βέρμι μαζί με την αποστολή. Θέλω να πιστεύω ότι θα, θα είναι εδώ για να παρακολουθήσει το, το παιχνίδι. Ελήψη αναπληρωματικών για την επίθεση, το ποτέ που του είδα και του δύο και τον Θαδόρο Καρυπίδη και τον Άγγελο Χαριστέα με, το, <laughs> με τι πρώτε προπόνηση. Ένα τεταρτάκι ο καθένα μπορεί να το είχε, θέλεγα. Γιατί έχουν και οι δύο εμπειρίε στη θέση. Ο Καρυπίδης το έχει. Παίζει ακόμα ο Καρυπίδης. Νομίζω όχι. Τον Καρυπίδη παιδιά το 2015 τον είχαμε δει να παίζει όταν ο Άρης είχε πάει για ένα φιλικό στο Ταγαροχώρι τότε με την, για να παίξει με την Ελληνοπούλη. Απέναντί του είχε τον Θόδωρο Καρυπίδη που έπαιξε ένα μήχρονο με την ομάδα τη Ελληνοπούλη. Είχε κάνει και μια ποδιά στον τόγο κιόλα, θυμάμαι. Ήμασταν και εκεί. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. <συσίλω> όχι, δεν είναι κανένα που δεν τη βρίσκει. Τη βρίσκει <συσίλω> ε, αφού ήταν εκεί πέρα, έπαιξαν και λίγε πασούλε με τον Άγγελο Χαριστέα. <συσίλω> όχι, εγώ νομίζω θα με ρωτήσει ε, σοβαρά για τι εναλλακτικέ στην επειδή υπάρχει μια ομάδα Στο σημερινό φιλικό δεν θα το κάνουν. Την τρίτη, αν θε, την πανεσαιρετικότητα θα συζητήσουμε. θα το δείξει και σήμερα. Τη και εικόνα. Ναι, και ε, σήμερα ναι. να πούμε στον κόσμο ότι δεν έχει ζωντανή μετάδοση από ό,τι ξέρουμε. Αλλά θα έχει τα highlights εκτεταμένα η Nova αργότερα, προ το βραδάκι. Ναι. Οπότε θα υπάρχει Μαι. και μια εικόνα των το, το, το όσων γίνονται. Νίκο, αν δεν έχει. Ε, ναι, ε, ναι, έχεις... Θέλει να μα δώσει τίποτα λεπτομέρειε από τα πρωινά. Αν έχουμε κάτι το οποίο δεν γράφτηκε έτσι, ίσω κάποιο. <Καιχε> <σε το πληρωτικό>. <Καιχε> 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 το... Στο μεταγραφικό έχουμε μείνει σε αυτά τα οποία σημειώσαμε και το πρώτο ότι ο Λόπε το Σαββατοκύριακο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη <Καιχε> για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον Άρη. Και όσον αφορά τον, τον Γκάμα, υπάρχει από χθε αυτή η συμφωνία για τα επόμενα δύο χρόνια και αναμένουμε πλέον να ανακοινωθεί από την ΠΑΕ και φυσικά να έρθει και αυτό εδώ πέρα στο, στο Βέρνιο για να σωματωθεί με την προετοιμασία τη υπόλοιπη ομάδα. Και εφόσον εντάξει, ουσιαστικά έχουν τελειώσει αυτέ οι δύο κινήσει, ο Άρη πλέον το... ρίχνει βασικά όλο το βάρο στο κομμάτι των συμπληρωματικών επιλογών. Δηλαδή ο τερματοφύλακα που μάλλον θα είναι ο Καμπετσή, με την διαφοροποίηση βέβαια που σημειώσαμε. ο Καμπετσή, λέω, α, καλά. Ο Κότσαρη, ε, Θέλω το κατεύθυνο. Βγάλαμε τα βγάλαμε... <laughs> <laughs> θα το δούμε σε, <laughs> <το δούμε> σε <laughs> πρωτοσέλιδα. <laughs> μάλλον, θα... μάλλον θα ήθελα εγώ το Καμπετσή. Έλα, είπαμε ότι δεν έχουμε τίποτα. Κάτσε με το δούμε σε κάποιο πρωτοσέλιδα αύριο, Νίκο, είπε. Μπερδεύτηκε Παπαδόπουλο στον αέρα, μήπω κρύβει κάτι. <laughs> λοιπόν, ο Κότσαρης λοιπόν, θα είναι το όνομα που είχε αποκαλύψει κιόλα και το Λαμπαουτάρη πριν από δύο-τρει εβδομάδε. Ο Χρήξ το συγκεκριμένα. Αυτό θα είναι. Παρά τι δεύτερε σκέψει που υπήρχαν λόγω των πολλών τραυματισμών του τα τελευταία χρόνια, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, ο Έλληνα τερματοφύλακα Πρώην του Παναθυναϊκού, θα πλαισιώσει τον Χουλιάν Κουέστα και κατά πάσα πιθανότητα τον Φάμπιαν διότι υπάρχει μια διαφοροποίηση στο σκεπτικό των ανθρώπων τη ομάδα, μια αλλαγή πλάνου που από ό,τι φαίνεται θα εφαρμοστεί, να είναι δηλαδή ο Κότσαρη μαζί με τον Έμαν αυτοί που θα διεκδικήσουν την ε, θέση είναι του θέλετε. backup του Χουλιάν Κουέστα. Mm -hmm. Και έχει πιθανότητε να δούμε, ίσω και τον κυριάζει το μικρό που είναι στην προετοιμασία ανεπογράφη από το επαγγελματικό συμβόλαιο, αλλά θα περι... περιμένουμε να τελειώσει το βασικό στάδιο για να δούμε αν θα υπάρξει κάτι πιο ουσιαστικό πάνω σε αυτό και το σημειώσαμε και σήμερα, αλλά είχαμε σημειώσει και πριν δύο εβδομάδε στην πολύ πιθανή επιστροφή του, του, Γιώργου του Καντιμίρη. Ναι. σω είναι και θέμα ημερών για να ε, επισημοποιηθεί η επιστροφή του στην ομάδα και ο ρόλο ακριβώ που θα έχει. Ωραία, Νίκο. Ε, θα επιστρέψουμε σε κάνα δεκάλεπτο. Να πάμε και στο Πρέι κιόλα για να γυρίσουμε ναι. τις τη Ναι, ναι, ναι. Ωραία, να σα ευχαριστήσουμε, Νίκο, για το πρώτο σχόλιο. Αυτά από τον Νίκο Παπαδόπουλο σε αυτή την πρώτη σύνδεση που είχαμε με την Άουσα. Με την, για την αντίπαλο του Άρη. Μάθαμε λίγα πράγματα και έτσι ότι θα έχουν τουλάχιστον νούμερα. Γιατί ξέρει, η φιλικά δεν έχει νούμερα. Τι λέτε. Και μετά τρέχει. Φαντάζεσαι ένα Black Lives Matter. Φαντάζεσαι. Και να. Και να μην έχει. Ναι, Γιώργο, ναι, ναι, ναι. Βάζουμε, βάζουμε, βάζουμε. Τι γερό? Όχι, δεν είμαι. συναδελφό σου εδώ. Άρχισε, να με ε... Τι... Α, έχει. Αλλά φαντάζεσαι να έχει εγώ nickname, έτσι κά κάποιο μήνυμα κοινωνικού περιεχομένου στην πλάτη. Ναι, ε, ε, πώς ήταν το άλλο, education for everyone, κάτι τέτοια που έγραφαν πριν στο equality, justice. Τώρα αυτό που περιμένω να δω είναι με ποια εμφάνιση θα γνωρίζεις, και αν αγωνιστεί με τις επίσημες ή με κάποια, γιατί νομίζω... έχει ενδιαφέρον. Δεν θέλω να δω την κίτρινη ολοκληρωμένα. Δεν από... νομίζω να... να κάψουν καμία, μπορεί να έχει καμία περσίνη φαντάσια. Λες Αν θυμάμαι βέβαια. στην προετοιμασία δεν είχε τι βασικέ εβδομάδε πέρσι. Δηλαδή κάθε χρόνο. Είχε ωραία περσινή, θυμάμαι. Είχε μια ωραία ναι, ναι, ναι. περσινή. Πάντα έχει ωραίε uh, εμφανίσει ο Άρη για την uh, προετοιμασία. Και επίση και λέω, κοίτα, και επίσης κράτη. η μαύρη εμφάνιση που είναι πιο τηλεοπτική ε, είναι αυτή που έχει ανακοινωθεί σε όλε τι μεταγραφέ. Μόνο δεν το καρδιά μου πηγαίνει εμένα. Όχι όχι, έχει... Δεν είναι full μαύρο. Έχει κάποιε λεπτομέρειε, κάποιε σαν. σαν τριγέννη κάπω. Η μαύρη. δεν είναι. Ξέρω. Ναι, είναι λίγο πιο. Εμένα μου άρεσε η CL Τρικουάζ, δεν ξέρω πώ τη, χαρακτηρίζεται. Μ' άρεσε αρκετά νομίζω. Θα, αν και δεν θα τη δούμε πολύ, από όσο ξέρω. Εντάξει, αυτή είναι. Αυτή υπάρχει και για να υπάρχει και σε παιχνίδια ξέρεις, που δεν, δεν τα βρίσκουν και, οι ομάδε. Έχουν... ελπίζω να βγει γουρλίδι και όπω η Μόβη η Περσινή να τη δούμε αρκετέ φορέ. Να παίξει κανένα μάτσο και να, να, να ρίξει κανένα τράμπαλο. Αυτό που συζητούσα προχθέ με τον Γιώργο Μπαϊράμι την, την, Τρίτη κιόλα ναι. ήταν ε, η άσπρη που είχαμε στην, στη Football League, τη θυμάσαι που ήταν άσπρη και λίγο γκρι εδώ πάνω. Ναι, και ναι, είναι, ναι. Και και στο παιχνίδι με την εργοτέλη που είχε ναι, χρησιμοποιηθεί. Θυμάμαι, θυμάμαι. Εκείνη και ήταν είναι... κατέμπικη. <laughs> Εντάξει, αλλά ήταν, ήταν τέτοιο. Ήταν από τις ωραίες, θα έλεγα. Ναι, εγώ θυμάμαι εκείνη δέχτηκε πολύ κριτική. Ναι, γιατί ήταν τερμά Όπω επίση Όπως επίσης κριτική δέχτηκε και η Ρώσ που ήταν στην πρώτη χρονιά στη Βιτεθνική. Εκείνη ήταν ωραία. Εκείνη... Εμένα μου αρέσουν αυτέ οι πολύχρωμες. Γιατί είναι, ρε φίλε, πρώτα απ' όλα ε, ανοίγεσαι και σε ένα κύκλο το οποίο, και σε ένα πελατολόγιο το οποίο είναι οι γυναίκε. Το το πρέπει... το ε, το Γιώργο ναι. Μπαϊράμι τον έχεις. Ε, φίλε, έχει. Τι? Έκανα... Το Γιώργο μου δεν τον έχει. Ναι, φίλε, εννοείται πρέπει και, οι... γυναίκε να ψωνίζουν και να λένε ότι ξέρει τι μου αρέσει αυτή. Θέλω να ψωνίσω ο του Άρη, ε, η οποία είναι ροζ, είναι CL. Ε, είναι πάει ωραία. Δεν είναι ροζ, δεν είναι γυναικεία. Ε, όχι, ένα παραπάνω λέω ανοίγεσαι. Και υπάρχουν oh. φυσικά και αυτοί που του αρέσει. και έχω δει πολλέ φορέ του φίλου του Άρη να παίρνουν τέτοιε εμφανίσει ή τι φωσφοριζέ παλιότερα τη Μπαρσελόνα και αυτά. Ε, εγώ πάντα είμαι σε άποψη ότι η τρίτη παντα μου σε αποψη οτι η τριτη φανελα δεν πρέπει να είναι μονόχρωμη. Πρέπει να είναι κάτι πιο τραβηγμένο. Ε, αυτό το Σιέλ είναι τραβηγμένο. Ναι, αλλά όχι, δεν, δεν θέλω να σου πω κάτι τόσο μονόχρωμο. Θε θες κάτι πιο πειραγμένο, άλλο στυλ, κάτι διαφορετικό. Εκεί θέλω να το, να το καταλήξω. Εγώ εντάξει. Αυτέ είναι τα σχέδια, σε τα σχέδια, δεν επιτρέπονται. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει το θεό του πολέμου όπω είχε παλιά εδώ στο, πριν 2-3 ναι, ναι. χρόνια. Εγώ, α πούμε, επειδή μου σου λέω ότι απλά ήθελα η τρίτη φανέλα να είναι πιο τραβηγμένη. Να μην είναι ένα, ξέρω εγώ, ένα CL χρώμα, ένα γαλάζιο τρικό. Τι είναι αυτό, δεν, ναι. δεν το έχω με τι αποχωρήσει. Καμιά πιο έτσι, έξαλλη ρίγα, πιο. τι ρίγα, είτε ξέρει πιο ψηφιδωτό, κίτρινο και μαύρο, κάτι πιο ριγέ. Κάποιο. Okay, κάτι, ναι. κάτι πιο πειράγμα. Μου άρεσε πάρα πολύ η κίτρινο μαύρο που ξεφεύγει από τα πλαίσια αυτά τη απλή με τι κλασικέ ρίγε. Είναι λίγο πιο χοντρέ οι ρίγε, πιο... είναι πιο ωραία. Μ' αρέσει αυτό το, αυτή η αλλαγή. Εντάξει. Ωραίε ζακέτε βλέπω υπάρχουν. Άμα γίνει και η, όταν τελειώσει και η ανακαίνιση στην boutique θα δούμε πιο ωραία πράγματα και πιο απλωμένα θα τα δούμε όλα. Εντάξει, ε, να και ξεφύγουμε και αυτά λίγο αυτό με αυτά. τον κορονοϊό να έχουμε μια ευχαίρεια να, να περάσουμε. Έτσι, να, να πάμε να κάνουμε και εμεί τα ψώνια μα πιο άνετα. Με πολύ κόσμο. Και να έχει και κόσμο λίγο πριν την. Ε, να επιστρέψουμε ουσιαστικά σε αυτό το. Το, την ωραία την, την κατάσταση που πα μια μισή ώρα πριν, τουλάχιστον πριν την σέντρα του αγώνα, κάνει τη βόλτα σου γύρω από το γήπεδο. Πα βλέπει λίγο κόσμο, πα μια βόλτα από την πουτή κάθε φορά. Πα από τα γραφεία του ρασιτέχνη, παίρνει και την κάρτα φιλάθλου. Είδε προμοτάρουμε και τα. Πα ή κάνει. Η μαγεία είναι αυτό. Το, το pre-game το, πρι, το, το, λεγόμενο, ξέρει, πα <σφυλίες> από νωρί. Mm. <έτσι, σφυλίες> Συναντά αυτού που έχει δώσει τα βουέξ στο γήπεδο, ξέρεις, καφεδάκι. <σφυλίες> γιατί τα υπόλοιπα δεν τα εκθετούμε. Ε, Σουβλάκια. Γιατί είναι φιλάκια. Α, δεν μπορεί να φάτσει. Ένα με ένα τέτοιο, μια από τη <σχερ> ε, Και επίση. Ο Άρη έχει κάνει τι κινήσει του. Ο Θόδωρο Καρυπίδη έχει κάνει τι κινήσει του. Τώρα μένει να συνεχιστεί αυτό η κίνηση από τον κόσμο, έτσι. Σχετικά με τα διαρκεία. Γιατί το λιζωνούμε να το αναφέρουμε κάθε φορά. Η, στήριξη, η έμπρακτη στήριξη και η, η απόδειξη ότι ο κόσμο είναι, είναι εδώ για να βάλει και αυτό πλάτη όπου χρειαστεί για, έξτρα, για ένα έξτρα α, χρηματικό, έτσι, μια έξτρα χρηματική στήριξη στον Άρη, πρέπει να έρθει μέσω των διαρκείας. Και όπου τα λέμε διαρκείας εννοούμε και το 10 ευρώ στον, στον αριστέχνη. Έτσι είναι, ε, 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 αυτό που έγραψα και, και χθε, ρε παιδί μου, είναι ότι υπό άλλε συνθήκε με αυτή την ενίσχυση και το σχεδιασμό έτσι πως έχει βγει, και με βάση και σε αυτή την άβαρη την καλή που έχει ο κόσμο, αν δεν υπήρχε χρονιό και τα γήπεδα ήταν ανοιχτά όλα, ναι. αυτή τη στιγμή θα έχει ουδέ για διαρκέ. Απλά από αυτή τη στιγμή κάποιο σκέφτεται ότι θα δώσει από το του για, για μια στιγμή που μπορεί να μην δει καν από κοντά. Δεν μπορεί να κάνει αυτόν που έχει, παιδί μου, αυτόν που δεν έχει και. Ναι, και για του έχοντε λέμε. Για τους ναι, σέποντες. ναι. Δηλαδή, Σέβεσαι όλα τα τσέπε κτλ. Και, και, και είναι και λογικό. Είναι τώρα, ναι. Η εποχή είναι λίγο περίεργη. Αλλά και πάλι σου λέει Σε μερικέ περιπτώσει θα ήταν τώρα θα έχει πάρα πολύ κόσμο έτσι, για, για ενίσχυση κτλ. Λοιπόν, θες να μας διαβάσεις λίγο χορηγούς για την ώρα και να πάμε στο διάλειμμα, να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα πριν επανέλθουμε εδώ με Νίκο Παπαδόπουλο και φυσικά με τα δικά σας μηνύματα, να δούμε αν έχουμε κανένα μήνυμα και τα δικά σας σχόλια σας περιμένουμε και στο All About Aris, στο live να κάνετε παρέα εδώ το Γιώργο τον Κάτω. Έχει πάρει φωτιά το live, εντάξει. Έχουν, πέρα, έχουν ξεκινήσει καταρχήν. Με θα... Ματέο <σ>... τι γίνεται, θα πω εγώ να σχολιάσω τώρα. Με ματέω, ε, τι γίνεται. Είναι αυτό που <σ>... διάβαζα αυτή τη στιγμή. Το τελευταίο μήνυμα που ήρθε <σ>... με ματέω είναι τι γίνεται. Εσύ να, να συνεχίζει να το Το οποίο θα λέγαμε τα... είναι το κλασικό σου αστείο πέρσι το καλοκαίρι. Ναι. Mm. Κάθε φορά που ξεκινούσα live mm. και έμπαινε. Εγώ το έγραφα. <laughs> ναι, στην αρχή δεν καταλάβαινα. Εγώ, εγώ ήμουν ο Τζιμάκο, ξέρω εγώ, <laughs> και ο, ο Τρία. <laughs> ο, ένα άσχετο όνομα, ξέρω εγώ. Κοστάρα. Δώσε μα για να φύγουμε για να <laughs> διαβάσουμε. <laughs> πέφτει το Lux Residence, το ομίλιο τριών καταμαλή. Θέλει με την έννοια διακοπέ να σου μπουν να ξέχαστε. Στο πευκοχό τη Χαλκιδική υπάρχει αυτό που ονειρευόσουν. Πέφτει το Lux Residence. Ευρύχολα. Νεόθυμε τα στούντιο και σου είδε με πρωινό και πουλ βιού. Πέφτει Πάρε τηλέφωνο τώρα στο 23 7406-2222 ή μπες στο pefindeluxresidences.com pefindeluxresidences μέλος στο ομίλιο εταιρεών καταμαλής γιατί σαν τη χαλκιδική έχει δεν, δεν έχει, έχει Δεν έχει θα λέγαμε. αν δεν έχετε επισκεφτεί ποτέ το Residence Casino Θεσσαλονίκη τώρα είναι ιδανική ευκαιρία με κάθε ναι. νέα γραφή όλα τα καινούργια μέλη αποκτούν μοναδικά προνόμια όπως δώρα, εκπλήξεις αλλά και αποκλειστικές κληρώσεις όπου μπορούν να συμμετάσχουν και να δοκιμάσουν την τύχη του. Όλα αυτά χωρί καμία υποχρέωση, απλά με την εγγραφή του στο καζίνο. Αν είστε μάλιστα από αυτού που πάντα ανέβαλαν την επίσκεψή του στο καζίνο, ετοιμαστείτε να ζήσετε μια συναρπαστική εμπειρία διασκέδαση με μοναδικέ υπηρεσίε και εξυπηρέτηση υψηλών προδιαγραφών. Το Origins Casino Θεσσαλονίκη αποδεικνύει κάθε φορά πω είναι κορυφαίο καλοκαιρινό προορισμό αλλά και ο πιο ασφαλή. Ενώ μαζί μα είναι και τα έπιπλα Μαρμαρίδη, ναι. μια 100, 100% ελληνική επιχείρηση που απασχολεί περισσότερου από 130 Έλληνε εργαζομένου. Με επιπλά υψηλή αισθητική και ποιότητα σε προνομιακέ τιμέ, και είμαστε σίγουροι ότι κάθε ευρώ σα απολαμβάνει το υψηλότερο δυνατό value for money. Διαθέτει νέο πλάνο δόσεων από το Μαρμαρίδη χωρί ποιοτική και χωρί προκαταβολή. Ε, στηρίζει τοπική επιχειρηματικότητα και τι ελληνικέ βιομηχανίες, ε, βιοτεχνίε επίπλων. Ε, είναι η ανανέωση που θέλετε. Χρειάζεται ανθρώπου που εμπιστεύεστε. Ε, είναι μαζί σα ανά πάση στιγμή και πάντα με την εγγύση μαρμαρίδη. Yeah. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το διαλυματάκι και ερχόμαστε σε πάρα πάρα πολύ λίγο. Δεν με έβλεπες Όχι, δεν σε Επιστρέφουμε εδώ πέρα ελάχιστα λεπτά πριν φύγουμε στην Άουσα για τη μετάδοση του αγώνα. Και πριν πάμε ότι στο... έχεις ναι. να πει ποιοι στηρίζουν αυτή την ναι, προσπάθεια. Ναι, ναι, Πριν πάμε στον uh, Νίκο, να πούμε ότι ο χορηγό προετοιμασία uh, του Άρη και των φιλικών αγώνων είναι η Injection Service. Ρύθμιση, έλεγχο και επισκευή του βεζινοκινητήρα σου στην Injection Service. Μπαίνει και κατεβάζει τώρα την νέα εφαρμογή από το Google Store και το App Store που είναι συμβατή με όλε τι συσκευέ, ό,τι κινητό και να έχει. Η οποία εφαρμογή τι κάνει. Είναι μια πρωτοποριακή εφαρμογή για τα δεδομένα των συνεργείων τη χώρα, η οποία αντικαθιστά το κλασικό βιβλίο συντήρηση του οχήματο με ηλεκτρονικό. Κάθε εργασία πραγματοποιείται, καταχωρείται είτε από την Injection Service είτε από τον πελάτη. Απλά με μια σημείωση πω η πρώτη καταχώρηση γίνεται υποχρεωτικά από το συνεργείο. Αποστέλλονται επίση ειδοποίηση των προγραμματισμένων μελλοντικών εργασιών. Injection Service στην Απόλυνο 18 στην κάτω τούμπα και στο τηλέφωνο α, σημειώστε 2310. 933-787. 2310-993-787. Και φυσικά μαζί μα, Ανθουλάκη Smart Trans. Αν απαιτήσει υψηλή ποιότητα, συνέπεια παράδοση και κορυφαίε προδιαγραφέ στι οδικέ μεταφορέ. Ανθουλάκη Smart Trans είναι η λύση σου από τι κορυφαίε εταιρείε στον τομέα των διεθνών οδικών μεταφορών. Νέε τεχνολογίε, ασφάλιση, συνεχή παρακολούθηση φορτίου και αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών σε Ελλάδα και Ευρώπη. Στο τηλέφωνο για πληροφορίε 2310-75-30-24 και στο Ανθουλάκη ltd.gr 2310 75 30 24 Λοιπόν πάμε να Συνδεθούμε με τον Νίκο και πάλι Έλα Νίκο Χαίρετε καλησπέρα και πάλι εδώ από το Καλώς Δημοτικό γήπεδο της ε, Νάουσας. Ε, Σε λίγο Θα ξεκινήσει το παιχνίδι Δυο λεπτάκια έχουμε ακόμα Για τη Σέντρα Ανάμεσα στο φιλικό, ε, στο φιλικό Ανάμεσα στον Άρη και, ε, και τον Μέγα Αλέξανδρο Αγία ε, Μαρίνας Αγίας Μαρίνας από ήχο ε, μα ακού κανονικά, τσί, Νίκο, δεν έχει καμιά επιστροφή, κάτι. Ναι, όχι, εγώ. Εντάξει, με κάποιε διακοπέ είναι η αλήθεια. Ναι, ωραία. Ε, ε, πριν συνεχίσουμε, ε, Νίκο, α ναι. ακούσουμε κάτι σημαντικό. Λοιπόν, επιστρέφουμε και δίνουμε τώρα μικρόφωνο σε Νίκο Παπαδόπουλο για την α, έναρξη του αγώνα. Εκεί που έχει και κόσμο, ναι. Νίκο, έτσι, βλέπουμε σε έγινα ναι, με κάποιε εικόνε. Έχει, 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 κόσμο έξω το γήπεδο, έχει κάποιου καρφαλώ ανεκρεμάσει για κάτι σημαίε ε, και φωνάζει κάτι συνθήματα. Λοιπόν, η του Άρη βγαίνει μια αναμνηστική φωτογραφία, έτσι, από ό,τι βλέπω, ε, από το φωτογράφο που είναι μαζί με την αποστολή. Okay. Ε, ένα λεπτά για το τραβήξω κι εγώ, λοιπόν, ε, γιατί τώρα πραγμάμαι 800.000 πράγματα ταυτόχρονα. Εκπληκτικό. <Κι> λοιπόν, και έχουμε και μια πορεία ε, με ποια ναι. στολή είναι ο Άρης σήμερα. Δεν έχει στολή. Είναι... Προετοιμασία. Τα φανελάκια της προπόνησης είναι. Δεν έχει στολέ. Με στολέ βλέπω κανονικά την, την, Αγία Μαρίνα να παίζει το σημερινό παιχνίδι. Η Λιάδη Κούκλα ε, ρέη, Παπαδόπουλο Μπρέγκου λείπε. Βούλγαρη, ε, Σαμικτσή, Μουστάκη και Αργυρόπουλο, η 11 για, τους, ε, για την ομάδα του Μεγαλή Ατρογγεία Μαρίνε. Έχουμε και τα νούμερα. νούμερα ναι. Βεβαίω, εδώ πέρα το γραφείο τύπου είναι εξυπηρετικότατο. Αν μου τα στείλει, αδελφέ μου. Τέλεια, να είστε καλά. Ωραία, έχουμε και με τα νούμερα. Άθιε. Ωραία, εξαιρετικά. Ε, εξαιρετικά, λοιπόν, έχουμε και τα νούμερα ε, για να μα βοηθήσουν κιόλα και στην ε, την ώρα τη μετάδοση. Λοιπόν, ε, και ο Καρυπίδη είναι εδώ, ήρθε πριν από λίγο μαζί με δύο Κινέζους οι είναι μαζί του από χθε. Ε, ναι, ωραία. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα ε, τελευταίες συνεννοήσεις και οι διαιτητές του σημερινού αγώνα. Μαλούτας θα διευθύνει ε, το μάτς με βοηθούς Παπαδάκη και Χριστοδούλου. Η διαιτητική τριάδα του σημερινού αγώνα. Βέβαια, έχουμε αναφέρει. Του Μαλούτα... Τους έχουμε αναφέρει, είμαστε, είμαστε εξαιρετικά λοιπόν. Το γραφείο τύπου, εξυπηρετικότατο η αλήθεια ο Δημήτρης Περίδης <Κι> λοιπόν ε, περιμένουμε με αρχηγό τον Λίντζεϊ, όχι τον Χαβιέ Ματίγια να είναι ο αρχηγός και αφορά το Περιβραχιόνιο ίσως να είναι και ο πρώτος αρχηγός πλέον την επόμενη σεζόν από τη στιγμή που ε, ο Δελιζήσης λόγω Ντάτκοβιτ θα είναι εκτός ε, εντεκάδας αυτό λέει η λογική την ε, νέα αγωνιστική περίοδο λοιπόν ο Χαβιέ Ματίγια. φοράει το Περιβραχιόνιο Επαναλαμβάνω η εντεκάδα του Άρη με κουέστα κάτω από τα δοκάρια ε, των ε, τον, Σάκητ στο δεξιάκρο της άμυνας στον Γκάνεα στο αριστερό τον Τάτκοβιτς με το ρόλο σαστό ματίγια μπροστά από τους ε, δύο κεντρικούς αμυντικούς ως μονός ε, χαφ δεξιός εσωτερικός μέσος ο Τζίμι Τζέγκο όπως άρεσε να το λέμε και όχι Τζέιμς ο Λούκα Σάσε είναι ο αριστερό ιστορικό μέσο. Ο Ντάνια Μαντζίνη στην αριστερή πτέρυγα. Ο Γιάννη Πετφαντζή δεξιά. Ο Δημήτρη Μάνο στην κορυφή τη ε, επίθεση. Και όλα έτοιμα για την